Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο Β' Ηλιούπολης και στην προπόνηση του Φωστήρα Ηλιούπολης. Όπως αναφέραμε, ο Φωστήρας Ηλιούπολης είναι αήττητος μέχρι στιγμής στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Μαζί μας τώρα ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Δημήτρης Καφιάς. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αήττητη και έχεις δεχτεί μέχρι στιγμής 3 τέρματα. Εντάξει, μπορούμε και καλύτερα πιστεύω. Αυτό θα δείξει στα επόμενα παιχνίδια. Η ομάδα πάει καλά προς το παρόν, δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς πρώτα απ' όλα και όπως προανέφερε και ο συμπαίκτης μου Κουντουριώτης, είναι πολύ οικογενειακό το κλίμα. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο πέρα από το Σερίνικον. Φωστήρας Ηλιούπολης, ένα ιστορικό σωματείο. Μετά από 10 χρόνια υποβιβάζεται στη Β' κατηγορία. Στόχος του θα είναι η άμεση επάνωδος στην Α' Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι ήρθαμε και όσοι μείναμε στην ομάδα από πέρσι, μαζί με τα παιδιά που ήρθανε μάλλον, έχουμε ως στόχο να ανεβάσουμε την ομάδα, γιατί ανήκει από εκεί από που έφυγε, από την Α. Τώρα ο στόχος μας είναι αυτός. Αρχής γενομένης από το Σάββατο πάλι, συνεχίζουμε το δρόμο μας και όλα θα δείξουν. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τη Λαύρα Αργυρούπολης εντός έδρας. Στόχος είναι μια ακόμη νίκη. Θα βάλουμε τα δυνατά μας. Ένα παιχνίδι είναι. Θα δείξει. 90 λεπτά πρώτα και μετά. Πώς βλέπεις τον όμιλο μέχρι στιγμής? Στη δεύτερη θέση είναι δύο ομάδες από το Καλαμάκι. Είναι και μια νεοφώτιση ο αθλητικός όμιλος Καλαμακίου και ακολουθεί και μετά η Πέρα Κλουμπ, ακόμη μια νεοφώτιση ομάδα σε Β' κατηγορία. Κοίτα, γενικά το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι να υπάρχουν ομάδες που παίζουν καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο. Να ανέβει ο καλύτερος. Αυτός δηλαδή ο Φωστήρας Ηλιούπολης. Πολύ πιθανόν. Ωραία. Πώς είναι και από τη δική σου πλευρά η συνεργασία σου και με τον κότς τον Άκη τον Μιχαηλίδη και με τη διοίκηση? Δεν έχω κανένα παράπονο. Οι άνθρωποι είναι άψογοι και είναι πάντα δίπλα μας. Οπότε μόνο θετικές σκέψεις και μόνο καλά λόγια μπορώ να πω για αυτούς τους ανθρώπους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι αυτοί που είναι και μας βοηθάνε για να κάνουμε και εμείς το έργο μας. Ωραία. Δημήτρη, ποιον τερματοφύλακα θαυμάζεις, Έλληνα και ξένο? Από Έλληνες μου αρέσει πάρα πολύ ο Βλαχοδήμος και από ξένους έχει σταματήσει πλέον ο Κασίγιας. Είναι το ειδωλό. Ωραία. Τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους του Φωστήρα Ηλιούπολης? Τι να περιμένουν από την ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Βάσει των συνθήκων και έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση με το COVID, που δεν μπορούν να μας ακολουθούν εντός γηπέδου τουλάχιστον, να έχουν την υπομονή και να περιμένουν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να χαρούν και αυτοί μαζί μας, πρώτο ο Θεός. Ωραία. Η διοίκηση είναι δίπλα σας. Τελευταία είχατε και μια συναιστίαση, έγινε έτσι, στη λέσχη της ομάδας. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, όπως σας είπα και πριν, ότι είμαστε σε ένα οικογενειακό κλίμα. Το προανέφερε κιόλας και ο συμπαίκτης μου ο Γιώργος. Αυτά είναι χαρούμενα πράγματα. Πρέπει να γίνονται. Οι ομάδες πρέπει να δένονται μεταξύ τους. Γιατί ξέρεις, κάθε χρόνο υπάρχουν νέα πρόσωπα σε μια ομάδα. Και αυτό είναι καλό να γίνεται για να έρχονται κοντά όλοι οι παίχτες και τα στελέχη της ομάδας γενικά. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.